Κύριε Ζανιά, Πρόεδρε, επί πολλά χρόνια Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του Τένις, Πρόεδρος της Ολυμπιακής Προετοιμασίας, με χαρά σας βρίσκουμε εδώ στο Ηράκλειο σήμερα. Πείτε μας το λόγο της παρουσίας σας σε μια πόλη η οποία, από ό,τι εκτιμούμε, λόγω της συχνής σας παρουσίας, είναι μέσα στην καρδιά σας. Όχι μόνο, έχουμε δώσει ένα σωρό διοργανώσεις στο Ηράκλειο και συνεχίζουμε. Το Ηράκλειο είναι από τους πιο κεντροβαρικούς νομούς, τις πιο κεντροβαρικές πόλεις της Ελλάδας για την ανάπτυξη του τένις, κύριε Βαρδαλαχάκη. Το στηρίζουμε, το αγαπάμε και οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν είναι αξιόλογες σε όλα τα επίπεδα και στη λειτουργία τους. Κατά πόσο έχει επηρεάσει η πανδημία το τελευταίο διάστημα τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες που έχετε πάρει? Γνωρίζουμε ότι ετοιμάζεται ένα συνέδριο μεγάλο εδώ στο Ηράκλειο. Είναι η Ευρωπαϊκή Συνέλευση του Τένις, θα γίνει το Μάρτιο, μετατέθηκε τον Οκτώβριο. Και δυστυχώς με όλες αυτές τις αναποδιές εντός εισαγωγικών που έχουν δημιουργηθεί, προσπαθούμε να σώσουμε τη Γενική Συνέλευση να γίνει 22 Οκτώβριου 24 εδώ στο Ηράκλειο. Γι' αυτό και κατέβηκα εκτάκτως, διότι πάλι υπάρχουν προβληματισμοί με τις ανακοινώσεις που γίνανε από Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία κτλ. Ένα σημαντικό θέμα που θέλω να σχολιάσουμε και απασχολεί ιδιαίτερα τις Ομοσπονδίες και τον ελληνικό αθλητισμό τους τελευταίους μήνες είναι το νέο αθλητικό νομοσχέδιο. Είστε ένας πολύπειρος παράγοντας, συζητάτε με την ηγεσία του ελληνικού αθλητισμού, με την πολιτεία. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο, κύριε Πρόεδρε, για αυτό το νέο αθλητικό νομοσχέδιο. Να μου δώσετε λίγο χρόνο, φαντάζομαι, θα είμαι πολύ σύντομος, θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός. Καταρχήν θέλω να πω ότι όλοι προσέφεραν από οποιαδήποτε κυβερνητική θέση και αν βρέθηκαν στο κομμάτι το αθλητικό, Υφυπουργοί Αθλητισμού. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται προφανώς και ο κύριος Αυγενάκης, ο οποίος θέλει να προσφέρει, επιθυμεί να προσφέρει. Ο αθλητισμός είναι ένας έρωτας αλλιώτικος. Να χρησιμοποιήσω τον τίτλο του βιβλίου του Θέμου Γουλιώνη, αλλά αυτός ο έρωτας ενώνει και δεν διαιρεί. Το νομοσχέδιο δεν έκανε αξιολόγηση, κύριε Βαρδαλαχάκη. Άρα, από την ώρα που δεν υπάρχει αξιολόγηση, φέρνει διχασμό. Τα δύο τρίτα της, αν δεν είναι τα δύο τρίτα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της προολυμπιακής ομάδας είναι ο στίβος, είναι η κολύμβηση, είναι η ιστιοπλοεία, η κοπηλασία, η γυμναστική. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι αυτές οι ομοσπονδίες που ήταν άριστες στην παραγωγή τους, στην παραγωγική διαδικασία συνεπής σε όλη αυτή τη διαχρονική προβολή τους, και Ολυμπιονίκες έβγαλαν και παγκόσμιους πρωταθλητές. Και δυστυχώς δεν υπάρχει αξιολόγηση. Αντίστοιχα και σε άλλες ομοσπονδίες, οι οποίες προσπαθούν, αλλά οι βαθμοί δυσκολίας διαφέρουν. Παλιότερα το Ταϊκοντό, πάλι και τώρα πάλι πολλές ομοσπονδίες είναι στο παιχνίδι για την Ολυμπιακή πρόκληση. Το ένα είναι αυτό λοιπόν. Δεν υπήρξε αξιολόγηση. Το δεύτερο είναι ότι οι διατάξεις που έχουν ψηφιστεί κατακαιρματισμένες είναι περισσότερο διατάξεις αποφάσεων Εφορευτικής Επιτροπής και Εκλογοδικείου. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο συνολικό πλάνο που να ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα στη λογική του Κουμπερτέν και του Βικέλα, οι οποίοι δημιούργησαν αυτό που αναβίωσαν, εν πάση περιπτώσει, που έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε Ολυμπιονίκες, να έχουμε πρωταθλητές, να έχουμε τον αθλητισμό με το παλιό του κύρος. Και δυστυχώς σήμερα, ενώ τότε η αμοιβή ήταν αστεφάνι κόκκινο, σήμερα υπάρχουν πολλά εκατομμύρια σαν αμοιβή και πολλά άλλα. Εδώ λοιπόν. Αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή, κύριε Βαρδαλαχάκη, και θα έπρεπε να δοθεί περισσότερη βαρύτητα στην αξιολόγηση, περισσότερη βαρύτητα σε ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο θα ήταν ένα στρατηγικό σχέδιο για τον ελληνικό αθλητισμό, που ελπίζω ότι κάποια στιγμή πιθανόν να μπορεί να έρθει. Κάποιες δε από τις διατάξεις που έχουν ψηφιστεί είναι καθαρά αντισταγματικές, με κορονίδα τα ηλικιακά όρια, αλλά και τους περιορισμούς των θητείων. Δεν θα μιλήσω προσωπικά. Μου είναι αδιάφορο. Εμείς σαν Τένις θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ακριτική περιφέρεια, το νησιωτικό σύμπλεγμα. Έχουμε το Τένις σήμερα σε όλη την Ελλάδα να είναι παρόν, με 725 διοργανώσεις, 170.000 αθλούμενους. Και αν δεν ήταν ο κορονοϊός φέτος, θα είχαμε 75 διεθνείς διοργανώσεις, μετρούν στην παγκόσμια κατάταξη. Τέλος, επειδή γνωρίζω ότι ο Πρωθυπουργός είναι φίλαθλος και γνωρίζω ότι βρίσκεται στα γήπεδα 4 φορές την εβδομάδα, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα παρέμβει έτσι ώστε να υπάρξει ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα απεμπλέξει όλη αυτή την
όλο αυτό το θόρυβο που γίνεται σήμερα να είναι η μεν εναντίον στους δε, Ολυμπιονίκες καλά, κατά Ολυμπιονικών, σωματεία κατά σωματείων, παράγοντες κατά παραγόντων, στελέχη κατά στελεχών και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα πρέπει να ηρεμήσει, γιατί ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό πάνω απ' όλα και μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά από πολλές οπτικές γωνίες και στην εθνική οικονομία, αλλά κυρίως στη νεολαία μας και στα παιδιά μας, κύριε Βαρδαλακάκη. Και μια και είπατε, παιδιά, να κλείσουμε κάπως έτσι, ένα μήνυμα για τα νέα παιδιά που θέλουν να μπουν στον αθλητισμό και βλέπουμε ότι πλέον το τέννις έχει μπει μέσα στα σπίτια, μέσα στις ελληνικές οικογένειες. Υπάρχουν και μεγάλοι αθλητές πλέον, όπως είναι ο Τσιτσιπάς, όπως είναι η Σάκαρη. Θέλω ένα σχόλιο έτσι για την ανάπτυξη και ένα μήνυμα για τα νέα παιδιά. Όχι μόνο για το τέννις, γενικά. Θεωρώ ότι όσα παιδιά, σήμερα ένα παιδί όπως κάνει αγγλικά, γαλλικά, κάνει και ένα σπορ. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην την ακουμπάει ο αθλητισμός. Με σεβασμό και αγάπη. Εδώ λοιπόν έχουμε τα παιδιά να θέλουν να μπουν στα γήπεδα και η δική μου συμβουλή είναι σημαντικότερη είναι η συμμετοχή παρά ο πρωταθλητισμός ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια και αυτό μπορεί να έρθει αν επιλεγεί η συγκεκριμένη επιλογή, γιατί έχουμε και τις αγγυλώσεις των σχολείων με τα πανεπιστήμια και τα λοιπά. Η ελληνική οικογένεια έχει μια μονομανία με τις σπουδές και καλά κάνει. Εδώ λοιπόν για το τένις θέλω να πω σε εμάς, όσα παιδιά επιλέγουν το τένις, παραμένουν στο χώρο, εργάζονται επαγγελματικά, έχουν κάποια αποκατάσταση.